Θέλω να τονίσω ότι στην Κέρκυρα όλοι είμαστε με τον τουρισμό και δουλεύουμε με τον τουρισμό. Και δεν μπορεί να εξαιρείται και το ταξί. Κακά τα ψέματα, όλα τα επαγγέλματα έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και με τη σεζόν. Αν δεν δουλέψουμε τη σεζόν, ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος στο σωματείο μισθωτών οδηγών ταξί. Εμείς ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε, εκτός των άλλων, και δυστυχώς διονύζεται μέχρι και σήμερα, είναι το κομμάτι των ενσύμων. Ότι πρέπει να δουλέψουμε 7 μήνες να βάλουμε ένσημα για να μπορέσουμε να μπούμε σε ταμείο ανεργίας το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει δουλειά κατά τα ψέματα. Σε εξαίρεση με άλλα επαγγέλματα, που είτε τα εποχιακά είτε κάποια άλλα επαγγέλματα που είναι στα 151 ένσημα, εμείς έχουμε συγκεκριμένο όρο 175 ένσημα. Και είναι δύσκολο 7 μήνες, την περίοδο δηλαδή από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο ή και Νοέμβριο που δεν υπάρχει δουλειά, να εργαζόμαστε και οι ιδιοκτήτες υπάρχουν προστριβές με την ασφάλεια, με τις εισφορές και με αυτά. Έχουμε κάνει προσπάθειες και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και επί Νέα Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε επισημάνει το πρόβλημα, να μειωθούν τα ένσημά μας, αυτά που απαιτούνται για να μπορέσουμε να μπούμε σε Ταμείο Ενεργείας όσοι το μπορούν να βγουν σε Ταμείο Ενεργείας. Οι προσπάθειές μας έχουν πέσει στο μηδέν. Και αυτό που προσπαθούμε είναι να χαρακτηριστεί η δική μας ιδιότητα στον κλάδο μας ως εποχικό, γιατί ουσιαστικά έτσι δουλεύουμε. Δεν υπάρχει στο δικό μου το κομμάτι μισθωτός οδηγός ταξί που δουλεύει το χειμώνα. Είμαστε όλοι καθαρά, η εργασία μας ξεκινάει από το Μάιο μέχρι που τελειώνει η σεζόν τέλη Οκτώβρη. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα το να συμπληρώσουμε τα 175 ένσημα. Και πολλές φορές βάζουμε και από την τσέπη μας. Και το μόνο εισόδημα που έχουμε δηλαδή το χειμώνα ως εργαζόμενοι είναι αν δικαιούμαστε να βγούμε στο Ταμείο Ενεργείας. Αυτό ήθελα να επισημάνω, που είναι ένα βασικό πρόβλημα και σας το τονίζω, διονύζεται πάρα πολύ καιρό τώρα. Και δεν βλέπω λύση.